Γεια σας. Μαζί μας η κυρία Φέδρα Οικονόμου, χειρουργός οτορινολαρυγγολόγος και εξειδικευμένη φωνοχειρουργός. Καλώς ορίσατε, κυρία Οικονόμου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ορίσατε και πάλι στο Λόγο Ικέα. Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για κάτι που κάνει πάρα πολύ φασαρία το βράδυ όταν κοιμόμαστε. Ροχαλιτό. Αλλά εξού το ροχαλιτό έχουμε και την υπνική άπνοια στα παιδιά. Mm-hmm. Τα οποία θα θέλαμε να μας δώσετε τα φώτα σας για το τι είναι και τι συμβαίνει. Καταρχήν, τι είναι το ροχαλιτό και ποια είναι η σημασία στα παιδιά. Mm-hmm. Το ροχαλιτό είναι ο ήχος αυτός που ακούμε κατά τη διάρκεια της αναπνοής όταν υπάρχει κάποια απόφραξη κάπου στο ανώτερο αναπνευστικό. Και η υπνική άπνοια είναι όταν ενώ το παιδάκι κοιμάται και ροχαλίζει, να σταματάει να πνοεί και να ξαναπαίρνει μπρος. Και πρέπει να πω ότι υπάρχουν τρεις τύποι υπνικής άπνοιας. Ο ένας τύπος είναι αποφρακτικός, δηλαδή κάπου υπάρχει απόφραξη και αυτόν τον λόγο μπλοκάρει και σταματάει να πνοεί. Ο δεύτερος τύπος είναι κεντρικής αιτιολογίας και ο τρίτος τύπος είναι μεικτός. Ο συνθέστερος βέβαια είναι αποφρακτικός. Άρα για αυτούς τους λόγους πρέπει να γίνεται και κέρα η διάγνωση, έτσι, της υπνικής άπνοιας στα παιδιά, η οποία διάγνωση πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί έχει... Το ροχαλιτό το ακούς. Mm-hmm. Υπνική άπνοια όμως... Ακούς διαλύματα στο ροχαλιτό. Πάλι το ακούς. Δηλαδή πάλι ο γονιός είναι αυτός που θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Δηλαδή θα βλέπετε εκεί που το παιδάκι του αναπνέει και ροχαλίζει. Κάποια στιγμή σταματάει να πνοεί και μετά ξαναπαίρνει μπρος. Ή μπορεί να δει ότι το παιδάκι έχει ένα ζόρισμα. Πρόκειται για να ξαναπάρει μπρος. Και από την άλλη, ένα παιδάκι το οποίο κάνει άπνοιες στον ύπνο του, ναι, τότε κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να είναι κουρασμένο, γιατί δεν ξεκουράζεται το βράδυ. Να είναι κουρασμένο, να κάνει πόνο κεφάλους, να έχει πνιγλία, να έχει τέτοιου είδους συμπτώματα. Αυτό δηλαδή είναι κάποια σημάδια που η μαμά μπορεί να καταλάβει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ακριβώς. Καταρχήν και μόνο αν ακούσει ροχαλιτό, θα πρέπει να το ψάξει. Δηλαδή το ροχαλιτό συνεπάγεται με την υπνική άπνοια, όχι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει. Όχι υποχρεωτικά. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό ότι κάποιος που ροχαλίζει κάνει και υπνική άπνοια ταυτόχρονα. Αλλά ακόμα και το ροχαλιτό είναι ένα ζόρισμα για όλο το καρδιαγγειακό. Έχει βρεθεί ότι αν σε χρόνια βάση κάποιος ζορίζει να αναπνεύσει, δεν αναπνέει καλά και ειδικά αν κάνει και άπνοιες, τότε υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος για καρδιαγγειακά προβλήματα στο μέλλον. Στα 10 παιδάκια η υπνική άπνοια είναι λόγος και για ευνίδιους θανάτους. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θέλει ψάξιμο, θέλει έλεγχο. Θέλει ψάξιμο και θέλει και διάγνωση έγκαιρη και η διάγνωση πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, γιατί σαν μάμα εγώ αν ακούσω το παιδί μου κάποια στιγμή ότι ροχαλίζει ή αναπνέει και εκεί ξαφνικά σταματήσει, μου κόπηκαν και τα πόδια. Τι κάνω? Σίγουρα θα πρέπει το παιδάκι να το δει ορειλά, ώστε ορειλά να δει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο εμπόδιο στην αναπνευστική οδό, αφενός. Και αφετέρου, αν έχουμε ερωτηματικό για το αν κάνει άπνιση ή όχι, τότε μπορεί να κάνει και μία μελέτη ύπνου, το οποίο είναι μια ειδική εξέταση, ναι, που κατά τη διάρκεια που το παιδάκι κοιμάται, συνδέεται με διάφορα μηχανήματα, τα οποία ελέγχουν καρδιακό ρυθμό, παλμούς, διάφορα, και βρίσκουν αν όντως κάνει άπνιες, τι είδους άπνιες είναι αυτές και πόσο σοβαρές είναι. Αλλά για ένα παιδάκι, ακόμα και το ροχαλιτό, και πρέπει να πούμε ότι στα παιδάκια ροχαλιτό δεν σημαίνει ντε και καλά το ροχαλιτό των Ελληνίκων, και μόνο το να ακούγεται να πνοεί σε ένα παιδάκι θεωρείται ροχαλιτό. Αυτό και μόνο είναι λόγος για έλεγχο. Όταν ακούγεται η αναπνοούλα του πιο έντονα, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, συλλογικά, όταν ένα παιδάκι κοιμάται, δεν πρέπει να ακούγεται η αναπνοή του. Α, δεν όταν πρέπει να ακούγεται. Όχι. Όταν ακούγεται, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Μάλιστα. Και τότε αρχίζουμε και ψάχνουμε όλα τα ενδεχόμενα τι ίσως μπορεί να συμβαίνει στο παιδί. Mm-hmm. Και ποια είναι η αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας? Πώς αντιμετωπίζεται? Καταρχήν θα πρέπει να βρούμε ποιο είναι το αίτιο. Δηλαδή, οπουδήποτε στην ανώτερη αναπνευστική οδό υπάρχει κόλλημα, μπορεί να προκαλέσει ροχαλιτό ή υπνική άπνοια. Και για να ξεκινήσω από το πρόσθετο κομμάτι, δηλαδή από τη μύτη, αν υπάρχουν διεγκωμένες σκόνχες. Mm-hmm. Στη μύτη μας, στη μέση υπάρχει το διάφραγμα που χωρίζει τα δύο ρουθούνια και στο πλάι της μύτης υπάρχουν κάποιοι ιστοί, οι οποίοι είναι σαν σιρταράκια, είναι τρεις ο ένας πάνω στον άλλον και λέγονται κόγχες. Οι κόγχες πρίζουν να κρολογούμε, γι' αυτό και μπουκώνουμε, και πρίζουν και σε καταστάσεις αλλεργίας. Mm-hmm. Αν λοιπόν είναι διεγκωμένες οι κόγχες, τότε αυτό είναι ένας λόγος στο παιδάκι να μην αναπνέει καλά. Πηγαίνοντας προς τα πίσω, ο δεύτερος λόγος στο παιδάκι να μην αναπνέει καλά, να ροχαλίζει, να κάνει άπνες, είναι τα κρατάκια. Αν τα κρατάκια είναι διεγκωμένα, είναι επίσης λόγος για ροχαλιτό για άπνες. Το επόμενο στάδιο κατεβαίνοντας πιο κάτω είναι οι αμυγδαλές. Πιο σπάνια βέβαια, αλλά μπορεί να συμβεί αμυγδαλές να είναι τόσο διεγκωμένες, τόσο μεγάλες που να εμποδίζουν να πνοεί και να κάνουν ροχαλιτό ή άπνοιες. Κατεβαίνοντας πιο χαμηλά, είναι η περιοχή που είναι η σταφυλή και η μαλακή υπερώα. Δηλαδή, ναι, είναι το πίσω μέρος του στόματος που κάτι κρέμεται σαν σταφυλή και αυτό είναι η σταφυλή. Αν
αν το παιδάκι ζορίζεται για σε χρόνια βάση να αναπνεύσει καλά, τότε επειδή δεν μπορεί αρνητικές πιέσεις μέσα στο στόμα, είναι δυνατόν να μεγαλώσει και στα φύλλα και αυτό να παίζει έναν περαιτέρω ρόλο σε ροχαλιτό ή σε άπνεις. Και το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με την παχυσαρκία. Αν ένα παιδάκι είναι παχύσαρκο, επειδή είναι αποτίθεται λιπόδιος ιστός στην περιοχή αυτή, και ο λιπόδιος ιστός δεν είναι υποχρεωτικό να είναι προς τα έξω να κάνει προγούλη, είναι και προς τα μέσα. Α, είναι και προς τα μέσα. Ακριβώς. Ναι. Ο λιπόδιος ιστός λοιπόν είναι πλαδαρός ιστός. Σημαίνει ότι καθώς έρχεται αέρας, πάλεται και παραγεί χορχαλιτό, μπορεί να κλείνει και να κάνει άπνες. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πού είναι το κόλλημα, είναι και ανάλογη αντιμετώπιση. Αν δηλαδή το πρόβλημα είναι παχυσαρκία, θα πρέπει να χάσει βάρος. Δίαιτα. Ακριβώς. Αν το πρόβλημα είναι στη μύτη, τότε. Καταρχήν, αν είναι αλλεργικός στις κόγχες, μπορούμε σε πρώτη φάση με κάποια αντιαλλεργικά, αποσυμφορητικά, αντισταμινικά, τι πραγματάκια να το βοηθήσουμε. Αν δεν βοηθηθεί, μπορούμε να καυτηριάσουμε τις κόγχες χειρουργικά. Επώδυνο. Όχι, είναι με νάρκωση κι αυτό. Με νάρκωση. Είναι κάτι που έχουμε αποτέλεσμα την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Και πάλι θέλει μία προσοχή για γύρω στις 10-15 μέρες μεταχειρητικά. Αλλά έχουμε άμεσο αποτέλεσμα. Όπως και με τα κρεατάκια. Ακριβώς. Αν το πρόβλημα είναι τα κρεατάκια, αφαιρούμε τα κρεατάκια. Αν το πρόβλημα είναι αμυγδαλές, αφαιρούμε τις αμυγδαλές. Αν είναι και τα τρία, είμαστε και με τα τρία. Και, ναι, βέβαια. Οπότε αυτό που πρέπει η μαμά να κάνει είναι οπωσδήποτε να επισκεφτεί έναν ορειλά. Ακριβώς. Έτσι, παιδίατρο ή ορειλά. Ορειλά. Όταν υπάρχει θέμα. Ναι, ναι. Καταρχήν και, στον παιδίατρο να πάει, ο παιδίατρος θα πρέπει να του παραπέμψει σε ορειλά. Γιατί είναι καθαρά ορειλά περιοχή και αν χρειαστεί να γίνει κάτι, ενώ χειρουργικά, ο ορειλά είναι ο αρμόδιος για να το κάνει. Οπότε η θεραπεία της υπνικής άπνεας είναι ότι ίσως χρειαστεί να καταλήξουμε σε κάποιο χειρουργείο. Ναι, μπορεί να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Και βασικά και κάθε ένα από αυτά τα χειρουργεία είναι γενικώς απλά χειρουργεία. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται οι γονείς αν χρειαστεί το παιδάκι τους να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι όμως ότι φοβούνται πολύ περισσότερο. Ναι, αυτό ισχύει και είναι λογικό. Γιατί είναι το παιδάκι τους, είναι μικρό, είναι λογικό. Όμως, για να τα πάρουμε λιγάκι ένα-ένα από το χειρουργείο, ώστε να ξεφοβήσουμε τον κόσμο, αν χρειαστεί να κάνουμε. Τις κόγχες. Ναι. Αυτό είναι ένα χειρουργείο το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Είναι υπόθεση 10 λεπτών, καθαρά χειρουργικός χρόνος. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Mm-hmm. Και απλά, το βασικό ρίσκο είναι η αιμορραγία που είναι πάρα πολύ σπάνιο. Και γι' αυτό το λόγο για ένα δεκαήμερο χρειάζεται μια προσοχή. Δηλαδή να μην έχει πολύ έντονη δραστηριότητα το παιδάκι. Ναι. Πρακτικά αυτό, να μην φυσάει τη μητούλα του. Για ένα δεκαήμερο. Και θα χρειαστεί να βάζει κάποιες αλυφούλες και να κάνει κάποιες πλύσεις στη μητούλα του πάλι έτσι για 10-15 μέρες. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα κρεατάκια ή στις αμυγδαλές. Φαντάζομαι όμως ότι αυτά τα χειρουργεία δεν είναι όπως εμείς ενήλικες μπαίνουμε σε ένα χειρουργείο, μας ναρκώνουν σε ένα ψυχρό περιβάλλον. Πρέπει να είναι κάπως διαφορετικά αυτά τα χειρουργεία. Πρέπει λογικά να μπαίνει η μαμά μέσα μαζί με το παιδάκι στο χειρουργείο, τουλάχιστον μέχρι να κοιμηθεί, ναι. Και να ξαναξυπνάει πάλι το παιδάκι με τη, μαμά με τη μανούλα αγκαλίτσα, έτσι, για να μην το καταλάβει. Ναι. Σίγουρα, αυτά φοβούνται. Ναι, ναι, σωστό. Σίγουρα στα χειρουργεία αυτά τα παιδικά μπαίνει η μαμά μέχρι που το παιδάκι να κοιμηθεί, ναι. Δηλαδή μπαίνει στο πρώτο κομμάτι, οπότε το παιδάκι αισθάνεται μια ασφάλεια. Έτσι κι αλλιώς το παιδάκι έχει έρθει ήδη σε επαφή με το γιατρό του, οπότε πάλι θα αισθάνεται μια οικειότητα με το γιατρό του. Όταν θα ξυπνήσει το παιδάκι, καταρχήν η νάρκωση είναι τέτοια που το παιδάκι δεν θυμάται. Δηλαδή όταν θα ξυπνήσει είναι λιγάκι αλλού, δεν θυμάται. Πολύ. Και όταν θα είναι πιο ξύπνη, η μαμά του θα είναι δίπλα. Οπότε πάλι δεν υπάρχει θέμα. Και φαντάζομαι ότι δεν έχει να αντιμετωπίσει αυτό το ψυχρό το περιβάλλον. Ένας χώρος ο οποίος μπορεί να έχει μέσα παιχνιδάκια, να έχει μια ζωγραφίτσα, το γιατρό θα τον ξέρει. Τώρα αυτό είναι ανάλογα με την κλινική. Αλλά ναι, τείνουν να είναι πιο παιδικοί οι χώροι. Πιο παιδικοί οι χώροι, ναι. Εκεί πέρα που είναι. Που είναι για τα παιδάκια, ναι. Οπότε καταλήγουμε ότι αν ακούσουμε το μωράκι μας να αναπνέει πιο έντονα, δεν σημαίνει ότι είναι η αναπνοούλα του. Είναι το ροχαλιτό του, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ακριβώς. Να το παρακολουθήσουμε αν θα σταματεί η αναπνοούλα του κάποια στιγμή και μετά από εκεί πέρα να επισκεφτούμε τον ηθικό. Ακριβώς. Και θα πρέπει να πω ότι αν το παιδάκι είναι κρυωμένο, τότε είναι λογικό να ροχαλίσει. Επομένως, μην πανικοβάλλεται κανείς με το παραμικρό. Δηλαδή, μας νοιάζει το παιδάκι να ροχαλίζει, να κάνει άπνες υπό νορμάλες συνθήκες. Δηλαδή, όταν δεν είναι κρυωμένο. Επίσης, αν το παιδάκι έχει κουραστεί πάρα πολύ, δηλαδή έτρεχε, έπαιζε όλη τη μέρα ή φάει αργά το βράδυ και κοιμηθεί, τότε πάλι είναι λογικό να ροχαλίσει. Το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες. Επομένως, μας νοιάζει κάτι το οποίο γίνεται συστηματικά κάθε μέρα και υπό νορμάλες συνθήκες. Είναι κάτι που είναι συνεχόμενο, λοιπόν. Ακριβώς. Οπότε, μαμάδες, μην ανησυχείτε πάρα πολύ, γιατί το κάθε πράγμα έχει και τη λύση του, έτσι. Ακριβώς.
Κυρία Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας. Μας βοηθάτε, μας δίνετε πολύ χρήσιμες συμβουλές. Ηρεμούμε και λίγο εμείς οι μαμάδες. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι στο Love & Care. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς.